Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πήγα να βγούμε λίγο κοκοράκι. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το ψυχιατρίο στο Λίμπερο 107,4. Για ακόμη ένα πρωινό κοντά σας. Έτοιμοι, μάχημοι, δυνατοί, στεντόροι. Να σκρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12. Με Σταύρο Κόλκα, όχι παρόντα στο στούντιο, παρόντα στο χτύπημα του πληκτρολογίου. Ρίξε μια, Σταύρο, έτσι να σε απολαύσει ο κόσμος. 1, 2, 3, 4. Ναι, ναι, 1, 2, 3, το πληκτρολόγιο, 4. Το πληκτρολόγιο που κοπανάς εκεί σαν να το μισείς. Σαν να σου έχει κάνει κάτι. Σίγουρα μου έχει κάνει κάτι. Σαν να έχει σου δώσει πέναλτι στο 95, ας πούμε, και χάνεις το Champions League. Κάπως έτσι το, το βλέπεις. Εμείς που γράφουμε γρήγορα. Ναι. Δεν έχουμε και τις καλύτερες, δεν είμαστε και πιανίστες. Μπορείς να γράψεις και γρήγορα και πιο απαλά όμως μερικές φορές. Δύσκολα. Λέω εγώ, δύσκολα. Γράφεις ακόμα με το ένα δάχτυλο. Είσαι ηλίθιος. Ε. Δηλαδή μπορώ να γράφω 5.000 λέξεις τη μέρα με ένα δάχτυλο. Σε θυμάμαι που έγραφες με τον δείκτη. Ναι. Κάποτε. Έχει εξελιχθεί. Έχει εξελιχθεί. Ναι, τώρα γράφεις και με το μεσαίο δηλαδή. Πριν 20 χρόνια. Ναι, ναι. Πλέον ναι. Γράφω τυφλό. Όχι, ρε μεγάλε. Μάλιστα. Τι λέει, πώς είσαι? Βλέπω εδώ το live της Δίκης Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Στις 11 η ώρα η απόφαση, λένε. Εγώ το κανόνισα για να γίνει μέσα στην εκπομπή. Ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι δεν θα βγει απόφαση όσον αφορά το εύρος των ποινών, εν προκειμένου. Απλά θα υπάρχει ουσιαστικά η κατεύθυνση αυτών. Αν θα θεωρηθεί ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση. Και είναι 4 δίκες ταυτόχρονα. 4 περιπτώσεις εξετάζονται. Δεν είναι μόνο η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είναι και η επίθεση των εργατών του ΠΑΜΕ στην Ναυκό. Πώς λέγεται? Δεν θα το πω. Μπορείς, εγώ περιμένω. Ακούω, ρε φίλε. Κόλλησα τώρα, δεν θα το πω. Πες το, έλα κάτι που σπαθώ. Να πήγω επισκευαστική ζώνη του περάματος, το είπα. Πες το λίγο, δεν πέτω σωστά. Να πήγω επισκευαστική. Εννιά σύλλαβο είπες. Δεν ξέρω τι είπα, δεν ξέρω τι μου βγήκε. Κοντεψά λιποθυμίσω. Είμαι περήφανος για σένα. Κοντεψά λιποθυμίσω. Η επίθεση σε έναν Αιγύπτιο, σε Αιγύπτιους εργάτες. Έχει διάφορες περιπτώσεις. Τέλος πάντων όλα αυτά υποτίθεται ότι συνδέονται. Όχι υποτίθεται, συνδέονται ξεκάθαρα. Μένει να δούμε τι θα μεριμνήσει, τι θα αποφανθεί η διοίκηση σε πρώτο βαθμό. Και από εκεί πέρα θα έχει μέλλον η όλη ιστορία. Το σημαντικό είναι βέβαια να πράξει τα αυτονόητα. Αυτά όπου βλέπουμε ότι ισίσωμος ο δημοκρατικός κόσμος έχει συνταχθεί μια έτσι πρωτοφανή κατάσταση για τα δεδομένα μας. Ναι, υπάρχουν πολλοίς, υπάρχει κόσμος πολλοίς γύρω από το δικαστήριο, υπάρχουν πορείες, υπάρχουν... Όχι μόνο πορείες, βλέπουμε ότι και η Νέα Δημοκρατία έβγαλε χθες ανακοίνωση ότι εμείς πολεμήσαμε για αυτή την κατάσταση. Εμείς συλλάβαμε τη Χρυσή Αυγή, εμείς τώρα θα τους καταδικάσουμε. Κάπως έτσι δηλαδή το έφερε. Θυμάστε τι λέγαμε χθες. Επί ημερών μας δηλαδή η όλη κατάσταση διαμορφώθηκε, όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα είμαστε εδώ στο στούντιο, το παρακολουθήσουμε. Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην σύγχρονη, όχι μόνο μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας, στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας, και τα μάτια και όλου του πλανήτη είναι στραμμένα σήμερα στην Ελλάδα. Ουδέποτε έχει υπάρξει κάτι ανάλογο στον κόσμο. Ένα κόμμα δηλαδή να κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση. Για ένα κόμμα και ένα κόμμα. Ψηφίστηκε και βρισκόταν στη Βουλή. Ναι, ναι, ναι. 250.000 ψήφους. Mm-hmm. Ωραία. Που, πώς το λένε, που έγιναν αρκετές αβάντες από δημόσια πρόσωπα τη showbiz π.χ. Γι' αυτό... Μια lifestyle-οποίηση του πράγματος και πολλά. Τέλος πάντων, δεν είναι νομίζω τώρα για εμένα, επειδή βλέπω πολύ έτσι μια έντονη κριτική περί του θέματος και ένα αγωνιστικό μέτρο πάλι βγήκε, ότι εμείς ήμασταν πιο πολύ, εσείς τώρα γιατί μιλάτε για τέτοια. Επί του παρόντος νομίζω προέχει στο να καταδικαστεί νομικά η όλη αυτή η δραστηριότητα που ασκήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.
και από εκεί και πέρα να διατηρήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν ενώσει το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς θα πορευτούμε στο μέλλον. Για εμένα, έτσι αντιμετωπίζω την κατάσταση. Εγώ δεν την αντιμετωπίζω έτσι. Mm-hmm. Αλλά θα δούμε την απόφαση και θα κρίνουμε. Ναι, καλά. Όπως και στο ποδόσφαιρο, εκ του αποτελέσματος κρίνονται τα πάντα. Ξεκινήσαμε και με Van Allen. Συγχωρέθηκε στα 65 του έτη από καρκίνο ο Eddie Van Allen, από τους σημαντικότερους κιθαρίστες του hard rock γενικότερα. Εντάξει, μιλάμε για μια μπάντα τεράστια στα 80's. Στα 80's, ναι. Van Allen επίσης και για εμάς ποπάδες κιθαρίστας του Michael Jackson. Ναι. Στο σημαντικότερο ίσως δίσκο, στο Thriller. Μιλάμε για απίστευτο μουσικό και γενικά ήταν απίστευτη μουσική. Mm-hmm. Δεν θα δούμε Rip Van Allen και τέτοια. Εντάξει, ρε παιδί μου, ένας κόσμος τώρα άνω των 35, okay, θα άκουγε κανείς. Εντάξει, δεν πιστεύω κανείς να έχει αγαπημένη μπάντα τους Van Allen στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, αλλά okay, ρε παιδί μου, είχαν το σεβασμό, ας πούμε, της κοινότητας, τέλος πάντων, που κινείται εκεί στο hard rock, στο ελαφρύ metal κτλ. Βέβαια, βάλαμε το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι του, το οποίο, μάλλον το πιο γνωστό τραγούδι του, το οποίο το πιο χαρακτηριστικό σημείο είναι τα πλήκτρα και όχι η κιθάρα. Mm. Παρ' όλα αυτά δεν πάβει να είναι έμπνευση. Και έχει παίξει σε πάρα πολλές, έτσι, κλασικό σήμα εκπομπής αθλητικής, τον Μπίζο, τον Τζαμπ. Πρέπει να έχει παίξει σε πάρα πολλές κατά καιρούς από καταβολής τηλεόρασης. Κυρίως σε αθλητικές εκπομπές, εντάξει, ναι. Ναι. Έχει παίξει. Καλημέριζουμε με τον φίλο μας στο Στέλιο που λέει: πληροφόρησε στο Σταύρο ότι υπάρχουν καταγγελίες για κακοποίηση πληκτρολογίων. Σαν οικοδόμος που καλουπώνει, λέει. Καλημέρα, αγόρια. Λευτεριά στα πληκτρολόγια του Σταύρου Γκόλγα, λοιπόν. Τι λέει, τι έχει το μένου σήμερα, ξεχωρά φυσικά από το πολιτικό που συζητήσαμε στο ξεκίνημα. Κοίτα, έχει βγει ένα θέμα με τον Μίσιτς. Mm-hmm. Τον δήλωσε η Sporting Λισαβόνας στη λίστα της για το πρωτάθλημα. Καλά, δεν ανήκει στο δυναμικό του ΠΑΟΚ ο Μίσιτς. Δεν θυμάμαι εγώ καμία επίσημη ανακοίνωση. Θυμάσαι εσύ καμία? Δηλαδή τόσο καιρό συζητούσαμε για ένα παίκτη ο οποίος δεν ανήκει στο δυναμικό του ΠΑΟΚ. Τι να σου πω τώρα. Τι σημαίνει αυτό, το ότι τον δήλωσε η Sporting Λισαβόνα? Σημαίνει προφανώς ότι η συμφωνία δανεισμού, mm-hmm, ωραία, δεν έλαβε χώρα. Mm-hmm. Σημαίνει ότι, εντάξει, είναι γνωστό ότι ο Μίσιτς για το 20 δεν θα παίξει σίγουρα. Ναι. Mm-hmm. Παίζει το 21, ωραία. Προφανώς δεν ενεργοποιήθηκε αυτή η συμφωνία ποτέ. Το γιατί το ξέρουν οι δύο ομάδες. Δεν ξέρουμε τι deal μπορεί να έχουν κάνει, τι λεφτά έχουν δοθεί, τι εμπλοκή έχει το FFP σε αυτήν την ιστορία. Γενικά, τέλος πάντων, τα πράγματα δεν είναι και πολύ ξεκάθαρα στην υπόθεση αυτή, γιατί υπάρχουν ευαίσθητα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ στον αέρα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Βέβαια, εμείς κινούμασταν με το πλαίσιο ότι είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Έτσι, ας πούμε, το είχαμε στο. Και όλες οι συζητήσεις που υπήρχαν. Ανεξαρτήτου αν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Ναι, αυτή την εικόνα είχαμε όλοι. Ναι, και είναι λίγο παράξενο, ας πούμε. Απλά είχαμε μια διαρροή και όχι και ποτέ ανακοίνωση. Mm-hmm. Όπως ήθεστε να συμβαίνει. Εντάξει, όταν δεν υπάρχει ανακοίνωση, ξέρεις, δεν το θεωρείς δεδομένο. Ναι. Και σε ερωτήσεις που έχουμε κάνει, το θέμα έχει λυθεί, μπλα μπλα μπλα. Το θέμα προφανώς, αν λύθηκε, λύθηκε με έναν τρόπο που δεν το ξέρουμε. Mm-hmm. Αν δεν λύθηκε, είναι κάτι που βαραίνει, ξέρω εγώ, ηθικά το ΠΑΟΚ. Θα δούμε το τι έχει συμβεί ακριβώς στη διάρκεια της ημέρας, μετά το δημοσίευμα των Πορτογάλων. Θα πρέπει να πάρει και ο ΠΑΟΚ μια θέση για το τι έχει συμβεί. Mm-hmm.
Η πρώτη έτσι, πληροφορία που έχουμε είναι ότι εκκρεμεί η επέκταση δανεισμού, ότι θα γίνει στους επόμενους μήνες, ότι από τη στιγμή που διαπίστωσαν ότι μέσα στο 20 δεν πρόκειται να παίξει, δεν προχώρησε το τυπικό κομμάτι και ότι ο παίκτης τυπικά έπρεπε κάπου να δηλωθεί. Ο Μίσο, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, δεν είναι ή όχι? Δεν ξέρω, δεν, δεν ξέρουμε. Ήπιαμε κανένα καφέ. Ήταν πρόσφατα Ελλάδα γιατί έκανε μια δεύτερη επέμβαση στη Λάρισα. Αλλά από εκεί και πέρα τα ίχνη του είναι, δεν είναι τέλος πάντων γνωστό το που είτε και τι κάνει. Μια είστε. Από μεταγραφές, κάντε καμιά. Μεταγραφές τίποτα, αν θα γίνει του Μαουρίτσιο, αλλά και χθες είχαμε πάλι. Του Μαουρίτσιο, ναι. Ναι, ρε. Μην το γελάζε. Άμα ο Μαουρίτσιο είναι στα λεφτά που πρέπει, εντάξει, δεν είναι γρήγορος. Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη και από ένα γρήγορο, αλλά αριθμητικά θα βοηθήσει. Στα λεφτά το που πρέπει. Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, ναι. Τα λεφτά που πρέπει, τα μισά δηλαδή, να πέσει κατά το, στα μισά από αυτά που έπαιρνε. Μέση άκρη. Ακόμα πιο κάτω. Και ακόμα πιο κάτω. Ναι, έπαιρνε 1,2. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα το κλείσει με 500.000. Πώς το λένε. Και να αποκτηθεί ο Μαουρίτσιο δεν θα δηλωθεί στην Ευρώπη. Η λίστα του ΠΑΟΚ δηλώθηκε για, τους ομίλους του Europa χθες. Ναι. Και χθες δημιουργήθηκε πάλι μια ένταση γιατί σε αυτή τη λίστα δεν υπήρχε ο Περέιρα, ο αριστερός ο ΠΑΚ, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας fullback, δηλωμένος στην ομάδα. Το παράδοξο στην όλη ιστορία είναι ότι και πέρσι ο Γιαννούλης ξεκίνησε στα κόκκινα, τα πήγαινε περίφημα, ήταν εκπληκτικός. Η απέτηση του σχηματισμού, όμως η αθλητική για αυτόν ήταν ακραία, με αποτέλεσμα μετά το Γενάρη να πέσει η ρυθμή του και αυτά χωρίς Ευρώπη. Εντάξει, και προφανώς ο ΠΑΟΚ για κάποιον λόγο, είτε γιατί έπρεπε να δηλώσει συγκεκριμένο αριθμό ξένων, είτε γιατί ισχύει και αυτό και ο Περέιρα είναι ανέτοιμος κτλ. Κτλ. Επέλεξε να μην δηλώσει τον Περέιρα στη λίστα. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με το κομμάτι της διαχείρισης του Γιαννούλη, γιατί αν ο Περέιρα δεν είναι έτοιμος να παίξει, δηλαδή δεν είναι η κατάσταση του τέτοια που να δίνει πώς το λένε, να έχει εμπιστοσύνη ο ΠΑΟΚ στις δυνατότητές του, τα πράγματα είναι πάρα πολύ στον αέρα για τον Γιαννούλη, ο οποίος θα πρέπει να σηκώσει ένα βάρος το οποίο δεν σηκώνεται. Ναι. Τουλάχιστον δεν πουλιέται. Σε πρώτη φάση. Ο Γιαννούλης δεν πουληθεί. Δεν πουληθεί ο Γιαννούλης, θα παίξει εγώ. Ναι. Όχι, αυτό λέω. Ότι τελειώσαν οι μεταγραφές, οπότε δεν μπορεί κανείς τώρα να σκάσει με ένα πακέτο, ναι, και να πει ότι. Ναι, αυτό όμως που μπορεί να συμβεί είναι να μην μπορεί ο ΠΑΟΚ να φέρει να διαχειριστεί την κατάσταση. Ναι. Ποιος θα παίξει? Δεν παίζει ο Γιαννούλης. Συμπληρώνει κάρτες. Κάρτες. Πολλά. Εντάξει, ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να παίζει και σ' όλα. Ναι, ή αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρω, θα πρέπει να διαλέξει σε ποια μάτς θα παίζει ο Γιαννούλης. Θα παίζει στην Ελλάδα, θα παίζει στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα έχουν και εθνικές αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ναι, ο Γιαννούλης είναι στην εθνική. Είναι στην εθνική, δηλαδή δεν θα έχει και τόσες ανάσες όπως οι υπόλοιποι. Αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν κάνω λάθος, έχουμε εθνικές. Ναι, ναι, κανονικά. Ναι. Φιλικό με, μπορεί να μην παίξει, μπορεί να παίξει ο Τσιμίκας, αλλά θα δούμε. Δεν, το ότι ο Γιαννούλης πέρσι βίωσε μια ακραία κατάσταση και φέτος πάει να βιώσει τα ίδια και χειρότερα, είναι ένα γεγονός. Διάθεση του ΠΑΟΚ να κινηθεί για το Βιερίνια δεν υπάρχει. Και εκτός να αλλάξει κάτι μέσα στις επόμενες μέρες. Καλά, είδαμε ότι ο φετινός ΠΑΟΚ επιφυλάσσει εκπλήξεις σε αυτό το κομμάτι κιόλας των επιστροφών. Μήπως ήταν καμία τακτική, έτσι, διαπραγματευτική για να ρίξει τιμές, να ρίξει ποσά? Για το Βιερίνια. Για όλους. Δηλαδή, αν μου λες ότι ο Μαουρίσιο μπορεί να επιστρέψει με 700.000 κάτω,
Ναι, φίλε, δεν έχει βγει ομάδα. Ναι, πω, να τα ακούει αυτό η αγορά και θα λέει ο άλλος, είδες ρε, που κάνεις παράπονα που σου έκοψα 300 ευρώ από τα 800 που έπαιρνες, θα παίρνεις 500. Ο Μαουρίσιο θα του κόψουν 700.000. Καταλαβες. Δημιουργεί ένα δεδικασμένο στον καθένα που θέλει έτσι, ας πούμε, να... Τίποτα, τα πράγματα είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, πραγματικά. Σηκώνω τα χέρια ψηλά σε κάποια θέματα. Αυτές τις υποθέσεις ποιος τις χειρίζεται? Το κλαμπ, ρε φίλε. Εγώ δεν προσωποποιώ ποτέ κανένα. Ναι, όταν λέμε το κλαμπ, δηλαδή... Το κλαμπ, η διοίκηση, ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής, όλοι. Όλοι. Αλλά η ηγεσία, η ιδιοκτησία είναι αυτή που παίρνει τις αποφάσεις. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα με το timing, είναι γνωστό αυτό. Δεν είναι δηλαδή πυρηνική επιστήμη. Έχει μια διαφορά ώρας, μάλλον. Ναι, απλά υπάρχει και το άλλο. Καμία διαφορά ώρας, ίδια ώρα έχουμε. Ναι, εντάξει, αλλά υπάρχει και το άλλο, βέβαια, το ότι... πώς θέτονται οι προτεραιότητες στην ηγεσία. Δηλαδή, αν ξέρω εγώ, έγινε μια διαχείριση που δεν την έλαβε υπόψη της και καταλήξαμε στο να μην υπάρχουν λύσεις, δεν ξέρω ποια ευθύνη είναι. Εδώ τώρα δεν είναι απονείμεις ευθύνες. Είναι σαφές ότι σε μια χρονιά που αποφάσισες να ρίξεις το budget σου και τις ζημίες σου, ξέρω εγώ, 60-70%, θα υπάρχουν και, πώς το λένε, και στραβές. Εντάξει, αλλά άλλο αυτό και άλλο, ξέρω εγώ, να μην ξέρουμε τι γίνεται με το Μίσιτς. Να έχουμε μια διαρροή που λέει ότι συμφωνήθηκε η επέκταση δανεισμού και καπάκι να βλέπουμε, πώς το λένε, να βλέπουμε τέλος πάντων, ναι, τους ανήκει... Πορτογάλους να γράφουν ότι ανήκει στην Sporting. Εντάξει, αυτό είναι δηλαδή, τι να πω, παιδικό λάθος. Που εκθέτει το κλαμπ. Ναι, καλημερίζουμε τον φίλο μου στον Διεκίτο που λέει, μάλλον λέει σαν backup του Γιαννούλη θα είναι ο Ροντρίγκο, τον οποίον και πέρυσι στην προετοιμασία τον έβαζε από εκεί. Πάντως και ο θρυλικός Λεβέκ ελεύθερος είναι. Να, μια καλή λύση, μιας και από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο ΠΑΟΚ πάει σε γνώριμα προσώπατα για να τα επαναφέρει στο ρόστερ του. Λεβέκ, γιατί όχι. Να πάρει την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Και πώς το λέγανε και έναν άλλο δεν είχε φέρει εκείνη την εποχή. Λεβέκ, το Λεβέκ. Και έναν ακόμα. Πάλε από Λάμδα. Από Γαλλία. Κάτσε είναι ένα διευκρίνιστο που έπαιξε ένα-δυο μάτς. Τι που Λεβέκ, ρε παιδί μου, ένα άλλο ποδοσφαιριστή. Τώρα δεν μου σκάει. Αγία πήραμε τον Πέτρο Ενίκε, ρε, από τη Ρέν. Αχ, δεν μου σκάει, δεν μου σκάει. Νομίζω από Λάμδα, τέλος πάντων. Είναι κάτι τέτοιο. Είναι το άλλο μυθικό. Έχει πει του Λουζ ότι θέλουμε το Μακ. Και αν, ξέρω εγώ, σας αρέσει, θέλετε να την καταστάτε, πάρτε το Πέτρο Ενίκε από τη Ρέν. Ναι. Και εκεί δεν υπήρχε κάποιος να τους πείτε, παιδιά, γιατί δεν παίρνετε εσείς τον Πέτρο Ενίκε, μην λέτε. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γαβρί που λέει ο Κόλκας παίζει τάβλη, ακούγονται ζάρια. Παίζει τα κούκαλα. Όχι, όχι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαλυματάκι. Να επιστρέψουμε εδώ στο ψυχιατρίο μας. Για άλλους τα ντόρφια και οι διπλές και για άλλους οι εξάρες, λέει και το τραγούδι. Ο Μουλέν Βρενάτο, ναι, εντάξει, είχε ένα λάμδα μέσα. Ευχαριστώ, Ασεβέδο. Ήταν αυτός παίχτης που έπαιξε, λέει ο φίλος μου Αναστάσιος. Δεν τους θυμάμαι όλους αυτούς, τίποτα. Είναι ένα κάτι, μερικοί παίχτες είναι μέσα σε ένα αδιευκρίνιστο πλαίσιο. Όλη μία έτσι, μία όρατη αρχή. Εβδομάδα εθνικών ομάδων, η τρέχουσα και η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Αυστρία έχοντας σκοράρει όλα τους τα παιχνίδια ως τώρα. Ένας αγώνας όμως δεν είναι μόνο το γκολ του. Είναι και τα corner, οι κάρτες και τα δοκάρια. Με την Big Win και την υπηρεσία Build a Bet μπορείς να συνδυάσεις πολλές αγορές σε ένα στοίχημα, ακόμη και από τον ίδιο αγώνα. 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής UKGC, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας και θεά 210.
92-37-777, ρυθμιστής εμπορικής επικοινωνίας ΕΕΠ, υπεύθυνο παιχνίδι. Θα πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας και θα επιστρέψουμε εδώ με την πληθώρα των θερμάτων. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο μας, 10:42 πρώτα λεπτά. Με τεράστιο Sonic Youth Against Fascism το κομμάτι. Τα καλύτερά του. Τον Μουλέν ψάχναμε, τον Μουλέν ψάχναμε εδώ. Δέχομαι καταιγισμό μηνυμάτων. Όπως ο Μουλέν, ναι, δεν ήταν Γαλλία, ήταν καλός, αλλά έπεσε στην Πολωνία. Ναι, αυτό σου λέω, είχαν αδιευκρίνιστο σύμπαν μέσα ποδοσφαιριστών που έχουν περάσει και δεν πολύ έχουν ακουμπήσει τα τελευταία χρόνια. Ο Ασεβέδο ποιος ήτανε? Ο Ασεβέδο, εστερός Πάκα, την είχαν πάρει από Σαχτάρ. Εντάξει, κανονικό. Τον ήθελα τώρα για backup. Ναι. Τώρα που δεν έχουμε αριστερό back. Καλά, τώρα και εμείς παίζουμε. Δεν έχει να κάνει. Οποιοσδήποτε είναι αριστερό back έπαιζε. Ο Μουλέν ήταν από εκεί. Οι φίλοι Μίχελ εκεί στην Πολωνία. Φίλοι Ρονάλντο, φίλοι Μίχελ. Ναι, ναι, ναι. Είχε βρει εκεί έναν, προσπαθούσε να κάνει δουλειά του. Είχε βγει ο Πρίγιοβιτς, που ήταν επιλογή Ίβιτς, εντάξει, για τα λέμε όλα. Γιατί τον ήξερε, είχε τέλος πάντων προσβάσεις. Μετά εκεί πέρα δημιουργήθηκαν οι φίλοι Μίχελ εκεί να κάνουμε από την Πολωνία μεταγραφές. Με το ζόρι. Ναι, τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ βγάζει μια διαρροή για το Μίσιτς αυτή τη στιγμή. Ναι. Μόλις την έχουμε θα δούμε. Εντάξει, τώρα συμβαίνει κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να πω τώρα στον αέρα ακριβώς, γιατί υπάρχουν ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα. Αλλά ΠΑΟΚ λέει ότι έχει με τη Sporting συζητήσεις με την ανανέωση δανεισμού με οψιόν αγοράς από το Γενάρη. Αυτό λέει η διαρροή. Είναι σίγουρο ότι θα παίξει ο Μίσιτς μέχρι το Γενάρη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Εντάξει, και προφανώς ο ΠΑΟΚ γνωρίζοντας αυτό ουσιαστικά τρέναρε τον δανεισμό. Εντάξει, για να πληρώσει το συμβόλαιο η Sporting, αυτή είναι η αλήθεια. Αν καταλαβαίνω καλά από τα συμφραζόμενα τέλος πάντων, γιατί δεν το λέει κανείς, γύρω-γύρω το φέρνουν όλοι. Εντάξει. Τεχνικά ο παίκτης ανήκει η Sporting, τον δήλωσαν. Και αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που λέει ο ΠΑΟΚ. Τεχνικά ο παίκτης ανήκει η Sporting, τον δήλωσαν. Και το γεγονός αναφέρει ο ΠΑΟΚ. Η Sporting όμως σίγουρα, γιατί να τον δηλώσει? Δηλαδή δεν καταλαβάνει μια θέση ενός ποδοσφαιριστή που θα... Όχι. Ε? Δεν είναι τυπικό. Αχα. Μίστε. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Αντώνη που λέει καλημέρα αδέρφια. Όχι. Ναι. Μπορεί να είναι και για ψυχολογικούς λόγους. Θα τον δηλώσει, ξέρω εγώ, έτσι. Ο πρόεδρος της Sporting είναι γιατρός. Ναι. Μπορεί να το χειρίστηκε έτσι δηλαδή. Πώς είχαμε το τερματοφύλακας γιατρός, τώρα έχουμε το πρόεδρος, ναι, γιατρός. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα αδέρφια, μου λένε, είναι ο ποδοσφαιριστής που έψαχνα επίσης, λέει ο Σταύρος, γέρασε, γι' αυτό λέει δεν έρχεται πλέον στο στούντιο. Κάτι, κοιτάξτε, τον έχουν πιάσει κατά τα ρευματικά του. Να σου πω. Όχι, δεν πιάστηκα, δεν θα αυτό λέω, δεν ναι. Είναι πλέον η εποχή να ξεκινήσουμε τα λουτρά, φίλε μου Σταύρε, και η ηλικία σιγά σιγά. Έκλεισε φυσιοθεραπεία. Ναι, ξεχώρα από φυσιοθεραπεία. Καλά, αν έκανες τώρα ένα λουτράκι ιαματικό, θα σου περνούσε, να το ξέρεις. Δηλαδή εκεί Λαγκαδά, εδώ κοντά μας. Δεν ξέρω τώρα τι συνθήκη ισχύει με όλα αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα κτλ. Αλλά το ιαματικό λουτρό είναι η γιατριά σε όλα αυτά, σε όλου του είδους αυτές τις παθήσεις. Για να συμπληρώσω τη διαρροή του ΠΑΟΚ. Είναι κοντά στο να ενεργοποιήσει, λέει, τη συμφωνία δανεισμού από το Γενάρη με οψιόν αγοράς, όπως υπήρχε τέλος πάντων στην συμφωνία που είχε διαρρεύσει πριν κανένα μήνα. Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Αντώνης επιπροσθέτως λέει σε προσκαλεί στις 10 Δεκεμβρίου να πας μαζί του στο Λέστερ, πληρωμένα όλα για να δεις Λέστερ ΑΕΚ, φαντάζομαι. Πληρωμένα όλα, όχι. Έτσι, ναι. Πληρωμένα όλα. Στα κάνει αυτός, ρε. Απλά είναι τα έξοδα να πας μαζί του στο Λονδίνο. Βασικά θα έχει κόσμο τώρα. Τι γίνεται σε αυτήν την. Όχι.
Δεν θα έχει. Δεν θα έχει, γιατί αυτά που διαβάζουμε είναι ότι είναι έγκυτες το, ότι η UEFA ναι μεν θέλει, αλλά έγκυτες στην δικαιοδοσία του κάθε κράτους και της υγειονομικής πολιτικής που ασκεί και τον πρωτοκόλλο. Παραδείγματος χάρη για τη Γρανάδα που θα πάμε εμείς πρώτο ταξίδι, τα κρούσματα στην Ισπανία είναι πάρα πολλά, εντάξει. Ναι. Δεν νομίζω να επιτραπεί κόσμος. Πόσο μάλλον να μεταφερθεί ο παδός της φιλοξενούμενης ομάδας, εντάξει. Ναι. Αν θα γίνει με κόσμο, θα είναι μόνο για τους ηθαγενείς, δηλαδή, τους γηγενείς εκεί. Ναι. Δεν θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις. Επίσης, τώρα τίθεται και ένα άλλο ζήτημα, ότι μπορεί σε μια χώρα που δεν έχει κρούσμα. Η Θεσσαλονίκη Φερρυππίν, διαβάζαμε χθες ότι έπεσε στο επίπεδο 1 όσον αφορά την κατάσταση της πανδημίας. Ότι... σαν να μην έχει τίποτα. Σχεδόν, δηλαδή, πράγμα το οποίο χαλαρώνει ο λίγο τα περιοριστικά μέτρα, ή τι σημαίνει ότι τα καταστήματα εστίασης θα είναι ανοιχτά, ως τη μία θα αυξηθούν οι θέσεις σε κλειστούς χώρους όσον αφορά τα θεάματα και την παρουσία γενικότερα του κόσμου σε κλειστούς χώρους, τη χρήση της μάσκας κτλ. Anyway, σημαίνει ότι πάμε καλά. Με αυτά τα δεδομένα, απαγορεύεται ακόμη η παρουσία κόσμου στα γήπεδα, αλλά ξέρω εγώ, αν σε 20 μέρες δεν έχουμε κανένα κρούσμα συνεχόμενα και φτάσουμε στο επίπεδο, ξέρω εγώ, των Σαρών που γιολάρουνε, δεν ξέρω αν θα μπορεί ο ΠΑΟΚ να ζητήσει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με τη συνολική πολιτική σε όλη την επικράτεια και όχι αυτόνομα για κάθε εγώ λέω πόλη. Ότι μας ξεχάσανε. Μπορεί κιόλας, μπορεί κιόλας. Γιατί δεν έχουμε δει κάτι ακόμη. Οι καταστηματάρχες περιμένουν πώς και πώς να έρθει αυτή έστω και της μίας ώρας χαλάρωση, που είναι πολύ σημαντική, που είναι πολύ κομβική έτσι πως φτάσανε τα πράγματα, για να κάνεις τζίρο. Πριν είπα ότι είναι στο Ιντεβελπίδουν η δίκη. Δεν είναι στο δικαστικό μέγαρο. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο κόσμο έχει. Βλέπω ένα live τώρα. Ναι, ναι, πάρα πολλοί κόσμος στην Αθήνα. Και σε μια εργάσιμη ώρα κιόλας, να το... δουλεύει και κανείς. Σωστό κι αυτό, εντάξει. Βοηθάει, να είδες, βοηθάει στον αγώνα. Από εκεί και πέρα, τι κοιτάμε τώρα, δεν έχουμε και πρωταθλήματα, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Εντάξει, δεν έχουμε πρωταθλήματα, εθνικές έχει. Ποιος ασχολείται, μωρέ. Το μπάσκετ κάτι γίνεται. Βρε το μπάσκετ, ποιο μπάσκετ, ναι. Το NBA. Παίζει ο ΠΑΟΚ μπάσκετ. Ναι. Κυπελό. Ναι. Μαυροσκουφία, τι παίζει. Πέντε, όχι, κύπελο, με τη Λάρισα. Άντε ρε. Ναι. Μπράβο τα παιδιά. 7 μήνες από το τελευταίο επίσημο παιχνίδι. Mm-hmm. 5 η ώρα, στο YouTube θα το δείξει. Oh. Εντάξει. Να δούμε λίγο μπάσκετ. Πόσα views λες θα έχει. Δεν ξέρω. Θα έχει πάνω από 10.000 views. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ. Δεν ξέρω τάξη μεγέθους. Ναι, ποιος ασχοληθεί με τον μπάσκετ, αυτό λέω. Εντάξει. Εγώ έχω μια περίεργη να δω. Έτσι, ναι. Απογευματάκι κιόλας, λίγο καφεδάκι αυτό, να ανακουτσο χαζέψεις. Ναι. Να περάσει η ώρα σε αυτή την εβδομάδα που είναι νεκρή. Δηλαδή την προηγούμενη είχαμε. Τι μετάβαση είναι αυτή, τι πτώση. Την προηγούμενη είχαμε κάθε μέρα παιχνίδια, Ευρώπες, αυτά ιστορίες. Καλά, κοίτα, δεν είναι διακοπή τώρα. Αλλά μετά τη διακοπή, νομίζω σε 8 εβδομάδες ο ΠΑΟΚ παίζει 15 παιχνίδια. Έχει και μάτς φωτιά, έχει ντέρμπι, έχει τα ευρωπαϊκά. Έχει ΑΕΚ Ολυμπιακό, έχει τα ευρωπαϊκά, έχει δηλαδή πολύ πράγμα. Mm-hmm. Πολύ πράγμα. Τέλος πάντων, θα είναι η τελευταία ανάσα ουσιαστικά που θα πάρουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Μετά θα είναι φωτιά και λαύρα. Κάτσε να δω αν έχει βάλει ο ΠΑΟΚ το πρόγραμμα συνολικά. Mm-hmm. Έχει το ενδιαφέρον του. Να δούμε. Ομάδα. Match center. Match center. Ομάδα. Έχει με την ΑΕΚ. Πότε είναι με την ΑΕΚ? Στην αγωνιστική μετά το τέτοιο. Μετά τη διακοπή. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το άλλο. Δεν έχει βγει ακόμα η ώρα. Μετά με την Ομόνια μεσοβδόμαδα, 22 Δεκάτου. Μετά με τον Ολυμπιακό εντός. Μετά πάμε στη Γρανάδα.
Ωραίο ταξιδάκι. Στο είπα, αγόρε, τώρα Γρανάδα μετά είναι από τη Γρανάδα πόλη. Στο Αγρίνιο. Ποια Γρανάδα, ρε. Αγριανάδα. Μετά υποδεχόμαστε 5 δεκάτου την Αϊτχόβεν. Μετά πάμε στη Ριζούπολη. Πω, πω, πολύ άλλο πλάνο θα δουλέψουμε. Mm-hmm. Μετά υποδεχόμαστε τα Γιάννενα. Μετά πάμε Ολλανδία. Πω, πω, πολύ άλλο πλάνο. Τι τραβάς και εσύ. Μετά ρε. Πάμε στη Λαμία, δηλαδή. Πω, πω. Μετά θα βάλω τα βιολάκια. Υποδεχόμαστε Τρίπολη. Και 10 δωδεκάτου υποδεχόμαστε τη Γρανάδα. Για να πάμε στο Χαϊλάου αμέσως μετά. Δηλαδή, μιλάμε για 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 παιχνίδια από μέσα Οκτωβρίου μέχρι μέσα Δεκεμβρίου. Και ταυτόχρονα δεν θα έχει κανένα κυπελάκι εκεί μέσα. Ναι, και ένα κυπελάκι είναι με τον Παναθηναϊκό μετά τον Άρη, μια εβδομάδα μετά χωρίς ευρωπαϊκό ενδιάμεσα. Για να κλείσει, για να φτάσουμε Χριστούγεννα. Α, κουράστηκα. Ευτυχώς που δεν είμαι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ο Θεός με φύλαξε. Πόσα ταξίδια έχουμε. Ναι. Και ρεπόρτερ επίσης. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά παιχνίδια, εφτά ταξίδια. Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότο. Εντάξει φίλε, τι να κάνουμε, το Αγρίνιο είναι COVID free. Πού να πάει ούτε το COVID free. Δεν πάει. Μια χαρά είναι το Αγρίνιο. Ναι. Γρανάδα θα είσαι σφιχτά, γιατί αν έχουν κρούσματα και μην ξεχνάμε το χειμώνα. Τώρα που θα πέσουν οι θερμοκρασίες, τα πρεμετάκια, δεν θα είναι τόσο... Χαλάρα, αν θεωρήσουμε ότι τώρα είναι χαλάρα. Βέβαια, ρε, οι κλειστοί χώροι, πτώση της δημοκρασίας ευνοεί ακόμη περισσότερο την έξαρση. Ο Πούτιν βρήκε το εμβόλιο, ναι. Θα μας σώσει όλους. Ξανά! Όχι, και δεύτερο βγάζουν, τρέλα που λένε. Έτσι όλους τρέλα σας πουλάμε και θα σας εμβολιάσουμε. Ναι, ναι, ναι. Μη κοιτάς ιός, είναι και μεγιός. Τι τραβάμε ρε φίλε, με τον Πογκολίντο ρε. Πω πω πω. Τίποτα φίλε, τίποτα. Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήρι μας. Εντάξει. Έρχεται και ο Μητσοτάκης σήμερα να... Στην πόλη, ναι. Να βραβεύσει κάποιον, δεν κατάλαβα. Γιατί, τι. Κάποιος έκανε κάτι εδώ και θα βραβευτεί. Δεν κατάλαβα. Τι, σαν τι να. Α, με ενδιαφέρει τώρα. Τι βραβείο μπορεί. Μήπως έρχεται να βραβεύσει εμάς για κάποιο λόγο. Τι... Που είμαστε οι μόνοι που δεν πήραμε λεφτά. Που δεν πήραμε λεφτά από πουθενά, ναι, ναι, και δεν πρόκειται. Κάνε ακόμα μια έκκληση που είναι εδώ ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να μας ακούει. Γιατί ξέρεις, στην Αθήνα ρε εσύ. Αυτό που έχουν τα αθηναϊκά ραδιόφωνα και τα αθηναϊκά μέσα είναι το εξής, ότι. Ανά πάσα στιγμή, όντως δηλαδή μπορεί να απευθύνεσαι και να σε ακούνε οι κυβερνώντες. Δηλαδή κάνει ένα ζάπινγκ ας πούμε στο ραδιόφωνο και μπορεί να πετύχει μια εκπομπή και να απευθύνει το λόγο στον Πρωθυπουργό. Εδώ εμάς δεν πρόκειται να μας ακούσουν. Αλλά λες τώρα σήμερα... Σήμερα μήπως είναι πες, τα παίρνουμε... Ναι, όχι απλά τα παίρνουμε, κύριε Μωυσή, όχι απλά τα παίρνουμε με τα χέρια γονατιστή. Μάρεβα, κομψή, ζες εντιών, να πάρετε όλοι. Στα πέντε ένα δώρο. Τι, να, τζάμπα, τοποθέτηση προϊόντος. Κάνουμε τζάμπα, οικειοθελώς. Στη Θεσσαλονίκη λέει σήμερα ο Μητσοτάκης και το βραβείο Θεοφανό. Τι είναι αυτό? Το βραβείο Θεοφανό. Μάλιστα, για να δούμε τι είναι το βραβείο Θεοφανό. Τι λες έτσι με την εμπειρία σου ότι μπορεί να είναι? Δεν έχω ιδέα, φίλε, πραγματικά. Το βραβείο θα απονεμηθεί στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εράσμους. Θα βραβεύσει Εράσμους ο Μητσοτάκης. Κοίταξε, όσο ο καταλληλότερος ταξιδιώτης της χώρας που έχει πηγαίνει σε όλα τα μέρη και τα μπήκε τα πλάτη του πλανήτη, είναι νομίζω ο άνθρωπος που μπορεί να βραβεύσει κάποιον που ταξιδεύει. Το πρόγραμμα ανταλλαγής Εράσμιντο, όπως γνωστό, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντεν Λάιεν, δεν θα παρευρεθεί στη Θεσσαλονίκη μετά την αυτοαπομόνωση στην οποία βρίσκεται. Θα βραβεύσει άτομο που δεν βρίσκεται. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν έχω καταλάβει. Τελετή θα πραγματοποιηθεί πάντως στις 6.30 στη Ρωτώντα. Αυτό. Το πάει να γίνει.
Έχει καθαρίσει λίγο η Ρωτώντα. Σοβαρά μιλάς. Ναι, δεν είναι. Ναι, είναι λίγο. Θάλασσα, παιδιά, τι. Εντάξει, είναι λίγο πιο ήπια η κατάσταση. Δεν είναι και τόσο όπως. Άκου να δεις αυτό. Στην απονομή θα απευθύνει ομιλία μέσω τηλεδιάσκεψης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιο θα βραβεύσει, δεν μας λένε. Αυτά δεν έχουν σημασία. Ναι. Αυτά δεν έχουν σημασία. Θα βραβεύσει το Εράσμο. Σημασία έχει η βράβευση. Ποιος... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει σημασία. Ναι. Ναι, το ταξίδι σημασία έχει προκειμένου. Αυτό μου... και την πλακέτα. Ναι, μου θυμίζει πέρυσι όταν πήγαμε στην Κύπρο. Mm. Παίξαμε στην Λεμεσό. Στο τεχνολογικό εκεί ίδρυμα, τεχνολογικό πανεπιστήμιο, όπου είχαν μια εκδήλωση η Επιτροπή Εράσμους. Και τι ναι. κάνανε, κάνανε ένα παρτάκι. Συνήθως, ας πούμε, το Εράσμους έχει να κάνει με αυτούς που έρχονται Εράσμους στην πόλη σου. Εκεί ήταν ουσιαστικά μια προσπάθεια γνωστοποίησης στους Κύπριους φοιτητές να πάνε Εράσμους. Παιδιά, μπορείτε να φύγετε και από τη Λεμεσό. Και μάλιστα βραβεύανε τον σπουδαστή, τον φοιτητή, όπου είχε η φωτογραφία που είχε αναρτήσει στο Instagram, πήρε τις περισσότερες καρδούλες, όπως είπανε χαρακτηριστικά. Ναι, ναι. Και βραβεύσανε έναν άλλο φοιτητή που πήγε τρεις φορές Εράσμους, αλλά μπροστά στα μάτια μας με πλακέτες. Και βγαίνει και λέει αυτό το παιδί που βραβεύτηκε και τον ρωτάνε που πήγε σε Εράσμους και λέει στον Πειραιά. Έφυγε από τη Λεμεσό για να πάει Εράσμους στον Πειραιά. Εντάξει, θα σου πω κάτι, φίλε. Είναι τα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά ντρέπομαι που δεν έχω πάει Εράσμους. Είχα τέτοια ευκαιρία να βραβευτώ και δεν. Δεν μπορούσε να πας Εράσμους, φίλε μου Σταύρε. Γιατί? Το Εράσμους αφορά τους πανεπιστημιακούς φοιτητές. Πώς δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Εσύ πήγες η ΕΚ. Δεν μπορούσε να πας Εράσμους. Δεν φταίω. Εγώ θα έκανα μία ένσταση και το τρίτο. Όχι, έπρεπε να έσουν είτε ΕΙ ή ΙΑΕΙ για να πας Εράσμους. Δεν είχα την ευκαιρία να πάω ΑΕΙ. Δημοσιογραφία δεν υπήρχε. Δεν θα μπορούσε να πας και Εράσμους. Εντάξει, το ξεπλήρωσε το Εράσμους, Σταύρο, με τον ΠΑΟΚ. Έχεις πάει 600.000 ταξίδια τώρα, μην τραλαθούμε. Εντάξει, η ζωή σε αντέμ ο Κοέλιο ήρθε εδώ και σου είπε: όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, πάρ' το να πούμε. Πάνε ταξιδάκια με τον ΠΑΟΚ. Γρανάδα θα πας φέτος, εντάξει. Αυτό ο Πορτοσάλτε τι θέλει τώρα, να αρχίσουμε να έχουμε πινελίκια. Τι είπε, και για τη Μαρφίν, γιατί δεν λέτε. Όχι, ακόμα αυτό το απέφυγε σήμερα. Ναι, θα το πει. Ναι. Δεν έχει δουλειά ο κόσμος στο εφετείο. Ναι. Αυτά τα κάνουν οι βασίστες. Ναι, ναι. Θα μας πει και πού θα πάμε, Πορτοσάλτε. Ναι. Απίστευτα πράγματα. Αυτός πραγματικά τώρα είναι ευτυχισμένος. Σήμερα μπορεί να είναι και λίγο στεναχωρημένος. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν αυτοί που λέγανε το σκότωσε για το ποδόσφαιρο. Τον Παύλο Φίσα. Ναι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Έχει την σημασία του. Ναι. Και το πώς, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι αξιοποιήθηκαν από την εκάστοτε εξουσία, από μια συγκεκριμένη εξουσία βέβαια, ναι. Για να διασπείρουν το δηλητήριο και να τρομοκρατήσουν και εργατικά και κοινωνικά τον απλό κόσμο. Θα βραβεύσει, λέει, το Edinburgh για τα Erasmus Party, γράφει ο Κωνσταντίνος. Ρε, μήπως έχει κανένα Erasmus Party, μήπως... Να πάμε λίγο να διασκεδάσουμε και στη Ρωτώντα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Ναι, ο φίλος μας ο Ντάνιελ λέει στον Βαγγέλα το βραβείο Εράσμους. Από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Λεμεσού. Το κάνα εικόνα. Ναι. Το Βαγγέλα να παίρνει πλακέτα. Εσύ, ναι. Τώρα οι άλλοι σου λέω βράβευσαν, ας πούμε, αυτούς που πηγαίνανε και τους παρακαλούσαν. Πάτε Εράσμους. Στη φωτογραφία με τις περισσότερες καρδούλες. Και δεν πιστεύαμε. Μόνο εμάς δεν βράβευσαν. Βράβευσαν όλη τη Λεμεσό. Ναι, ήταν μυθική στιγμή. Κάτι τέτοιο θα συμβεί και σήμερα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Anyway, εντάξει, οκ, είναι καλό να ορίσει. Μάλλον δεν έχει έρθει ακόμη ο πρωθυπουργός μας, οπότε τζάμπα το γλύφουμε. Μπορεί να είναι εδώ η δική του. Να πάει να δουν τις άκρες εκεί. Μπορεί να φάνε και πίτσα 1 ευρώ που έχει εκεί, τις κλασικές φοιτητικές. Κάτι μπορεί να γίνει. Μέχρι. Ωραία, λοιπόν, έχουμε φτάσει στις 11 η ώρα. Θα κάνουμε το διαλυματάκι μας. Ωπα, δεν κράτηκε το άλλο. Όπως μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Στέλιος, ένα πληκτρολόγιο σιλικόνης θα πάρουμε στον Σταύρο. Έτσι είναι η μάχη μη δημοσιογραφία. Άλλος που γράφει το Build a Bet, όπως το διάβασες Μπάμπη, ακούστηκε σαν γνωστή λέσκη που κυβερνάει τον πλανήτη. Θα πάμε στη Λέσκη Μπίντελμπεργκ να μας δώσει κανένα σημείο, γιατί είμαστε χαροκαμένοι.
Μόνο NBA, Los Angeles Lakers, Miami Heat χθες 102-96. Πήρανε το πάνω χέρι. Οι Lakers βρίσκονται μόλις μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχουν πάει τη σειρά στο 3-1. Και το επόμενο παιχνίδι πότε θα είναι? Στις 10 δεκάτου, στις 4 η ώρα, ξημερώματα δηλαδή, Σαββάτου ουσιαστικά, 10 δεκάτου το Σάββατο, έχουμε και live στο 8ball. Θα έρθει ο Λεμπρό να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος, διότι ως γνωστόν η ορχήστρα μας διατίθεται δια πανηγυρισμούς και λοιπές έτσι χαροπές αφορμές και συναισθιάσεις. Νωρίς, εκεί στις 8.30. Τι άλλο καλύτερο έχεις να κάνεις το Σάββατο, αφού κάνεις δεν παίζει. Θα άρουν τα περιοριστικά μέτρα να γίνει σφαγή το Σάββατο, να παίξουν όλοι, να έρθουν όλοι αθλητές. Ιβυρικό ντέρμπι στη Λισαβόνα ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία. Στην Big Win ζει στη δράση με εύκολη εγγραφή, ακόμη καλύτερες αποδόσεις και σούπερ ειδικά σε όλους τους αγώνες. Bigwin.gr, το νόμιμο στοιχηματικό site για ασφαλές παιχνίδια από όπου και αν βρίσκεσαι. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής UKGC, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας και θεά 210-9237-777. Ρυθμιστής εμπορικής επικοινωνίας ΕΠ, υπεύθυνο παιχνίδι. Το αγαπημένο μας Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη ανταμείβει όλους όσους το επισκέπτονται για πρώτη φορά με κάθε νέα εγγραφή. Όλα τα καινούργια μέλη του καζίνου αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια και πολλές εκπλήξεις. Επωφεληθείτε από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προσφέρει και πάρτε μέρος σε αποκλειστικές κληρώσεις για να διεκδικήσετε με τριπτά. Είναι το τέλειο timing για να γνωρίσετε το ασφαλές του περιβάλλον και να το επιλέξετε μέσα από μια πληθώρα παιχνιδιών δοκιμάζοντας την τύχη σας. Μια συναρπαστική εμπειρία στον απόλυτο προορισμό διασκέδασης. Μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε με τους ακροατάς εδώ να συζητήσουμε όλα τα δρόμενα, όλα τα τεκτενόμενα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη μας ώρα στο ψυχιατρίο μας, 11 και 11 πρώτα λεπτά. Επικοινωνία με τους ακροατές στο 2310287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54222. Δεν ξέρω αν είδες χθες την δήλωση του νέου χορηγού του τμήματος βόλεϊ ανδρών του Ηρακλή. Ναι. Του Λεβάν Σαχράτζε. Κάτι μου στείλανε. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος δήλωσε ότι σύντομα θα ξεχάσετε το Σαββίδι. Πολύ ωραία λοιπόν. Mm-hmm. Ας ενημερωθεί ο Σαββίδις ότι σύντομα θα το ξεχάσουμε. Και ας δούμε ποιος θα ξεχάσει ποιον. Μήπως το εννοώ, αλλά θα πάρει και το ποδόσφαιρο τώρα, γιατί να το... Ας πάρει ο άνθρωπος ό,τι θέλει, ας βοηθήσει τον Ηρακλή να είναι, να ανέβει τέλος πάντων, να είναι εκεί που πρέπει να είναι. Και από εκεί και πέρα, όταν θα συναντηθούν με τον Ιβάν Σαββίδη, mm-hmm. α, δούμε ποιος είναι πιο μάγκας. Δεν θα το θυμάται. Ποιος είσαι, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι, και ειδικά όταν μιλάμε από το ανατολικό μπλοκ, έχουν έναν τρόπο που μιλάνε και ο Σαββίδης μέσα σε αυτούς που μας ξενίζει. Mm-hmm. Ωραία. Είναι λογικό, προέρχονται μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη, πώς το λένε, μια άλλη νοοτροπία, έχουν μια άλλη αίσθηση του χιούμορ, μια άλλη αίσθηση του πώς μπορούν τέλος πάντων να συμπεριφέρονται. Είναι λογικό, κάθε κοινωνία έχει τη δική της τέλος πάντων προσέγγιση στο πώς συμπεριφέρεται ο καθένας. Αυτό δόξα τω Θεώ, επειδή έχουμε κάνει πολλά ταξίδια και θα κάνουμε και άλλα, αμπάπη μου. Ωραία, ναι. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Τώρα, πολλές φορές κάποιοι παράγοντες θέλουν να πούν πράγματα που θέλουν να ακούσει το κοινό που απευθύνονται. Και αυτό θεμητό είναι. Απλά, ξέρεις, τέτοιες καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν λίγο σε μια, πώς το λένε, άνευ λόγου ένταση. Ναι. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να αποφευθεί αυτό το πράγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω με τι ύφος το είπε και τι έκανε. Δεν άκουγα live, μου το στείλαν σε κείμενο δηλαδή. Ωραία λοιπόν, αφού θα ξεχάσουν το Σαββίδι. Εντάξει, μην λέμε μόνο αυτό, είπε είναι ισχυρός, τι είπε, είναι κάτι, χρησιμοποίησε κάποιους χαρακτηρισμούς τέλος πάντων θετικούς. Mm-hmm. Αλλά προφανώς θέλησε να πει ότι εγώ θα είμαι πιο ισχυρός παράγοντας τέλος πάντων από το συγκεκριμένο. Ωραία. Να δούμε, φίλε, εδώ θα είμαστε, δεν αφήγουμε. Εμείς στην πόλη μας είμαστε. Η βάση μας είναι. Α, δούμε λοιπόν. Τι μπορεί να κάνει ο καθένας και θα κριθεί από το κοινό που απευθύνεται. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να κάτσω να πω τώρα εγώ, ότι αυτά είναι λίγο στα όρια της γραφικότητας. Είναι.
Όπως και όλοι έχουν βρεθεί στα όρια της γραφικότητας με τοποθετήσεις. Εντάξει, δεν νοείται να είσαι παράγοντας ποδοσφαίρου και να μην. Δεν είναι παράγοντας ποδοσφαίρου όμως. Αθλητικός παράγοντας. Anyway, άντε να το θέσω πιο. Να το τοποθετήσω στη μεγάλη εικόνα. Δεν γίνεται. Όποιος και να έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο θα πρέπει να κάνει μια δήλωση γραφικού περιεχομένου. Ναι, εντάξει. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό βλέπω... ξέρεις όμως τι σημαίνει, ότι έχεις μια αίσθηση για το κοινό που απευθύνεσαι, και δεν το αναφέρω μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, το αναφέρω γενικά, ότι είναι χαμηλού επίπεδου. Εγώ ξέρω, φίλε, ότι με το ποδόσφαιρο ασχολούνται όλοι. Είτε έχεις τελειώσει τη Δευτέρα Δημοτικού, είτε έχεις, ξέρω εγώ, 4 μεταπτυχιακά, είτε έχεις διδακτορικό, είτε είσαι, ξέρω εγώ, δουλεύεις στην οικοδομή, είτε δουλεύεις, ξέρω εγώ, παιδοχειρούργος. Ωραία, ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Αλλά λοιπόν δεν είναι το κοινό μόνο, ξέρεις, αυτοί που θέλουν να τα ακούν αυτά, είναι και αυτοί που δεν θέλουν να τα ακούν αυτά. Τα θεωρούν κάπως. Άρα λοιπόν, εντάξει, για μένα είναι μύθος ότι με το ποδόσφαιρο ασχολούνται μόνο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υποδομή. Όχι, δεν είπαμε, μας, δεν είπαμε αυτό. Ναι, στην εκπομπή τη δική μας βγαίνουν παιδιά τα οποία εντυπωσιάζουν με τις γνώσεις τους. Ναι. Εντάξει. Άρα λοιπόν δεν είναι τα πράγματα έτσι ακριβώς. Καλό θα είναι να μάθεις να απευθύνεσαι, να είσαι παράγοντας σε όλη την γκάμα υποστηρικτών του κλαμπ, τέλος πάντων, που εκφράζεις, και από εκεί και πέρα να σε κρίνουν τα αποτελέσματα. Ξέρεις, αυτός ο ντεμή λαϊκισμός είναι που ουσιαστικά είναι ό,τι πιο περιπεκτικό υπάρχει. Δηλαδή, είναι ό,τι πιο εύκολο να κάνεις, δύσκολο να υποστηρίξεις. Εντάξει. Είδαμε, η Χρυσή Αυγή, καλή ώρα. Ωραία, λαϊκισμός όσο δεν πάει άλλο. Τώρα είναι έτοιμοι να μπουν φυλακή. Εντάξει, γιατί δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτό που οι ίδιοι πούλησαν. Ωραία. Ναι. Εντάξει. Και κάτι παραπάνω από λαϊκισμό ήταν αυτό που άσκησαν στην ελληνική κοινωνία. Ο λαϊκισμός, η πατριδοκαπηλεία, το να λες αυτό που θέλει να ακούσει ο άλλος σε ένα timing που βολεύει, θα σου γυρίσει μπούμεραν και είναι μαθηματικό. Mm-hmm. Αυτό έχει αποδειχτεί σε όλες τις εκφάνσεις της ιστορίας, πιστεύω. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Γι' αυτό ο ρεαλισμός είναι πάντα ο πιο ορθός δρόμος για να κάνεις το οτιδήποτε. Εντάξει, και να λες πραγματικά αυτό που συμβαίνει και αυτό που... Βέβαια, στο ποδόσφαιρο, μιας και πιάσαμε έτσι αυτή την πιο γενική κουβέντα, ο φίλαθλος, ο παδός, θέλει ένα αφήγημα πάντα, θέλει ένα παραμύθι. Ωραία, πες ένα project που στείνεις και τι θες να κάνεις. Δηλαδή. Δεν νομίζω με το project να κερδίσεις έρισμα. Θέλει να αισθάνεται λίγο η σταχτοπούτα. Το έρισμα έρχεται από τα αποτελέσματα. Ό,τι παπαριά και να πεις, αν τρως 4 γκολ κάθε Κυριακή, δεν πιάνει. Ναι. Κατάλαβες, πινελίκια θα τρως. Ωραία. Άμα όμως είσαι χαμηλών τόνων, στήσεις ένα project ορθολογικό. Δηλαδή η εποχή Ζαγοράκη για μας ήταν ένα τεράστιο τέτοιο μάθημα. Γιατί με ένα αφήγημα ποδοσφαιρικό η Τούμπα είχε 21.500 διαρκείες. Εντάξει, έχοντας τον Φερνάντο Σάντος κάθε εβδομάδα να δίνει μια συνέντευξη τύπου άσχετη με τη συνέντευξη τύπου του παιχνιδιού και να εξηγεί που βαδίζει το πράγμα. Ωραία. Με ποδοσφαιριστές που είχαν παραστάσεις και προσωπικότητα. Δηλαδή εκεί το πακέτο όλο, ωραία, παρότι σε μια ουσιαστικά εταιρεία λαϊκής βάσης ήταν ο ΠΑΟΚ τότε, θα μπορούσε ο λαϊκισμός να είναι. Εντάξει, δεν ήταν εταιρεία. Δεν ήταν εταιρεία λαϊκής βάσης. Αγόρι μου, ο λαός έδινε τα λεφτά. Ο λαός έδινε τα λεφτά. Okay. Σαν πελάτης, δεν ήταν άλλο εταιρεία λαϊκής βάσης. Αγόρι μου, σαν είπα. Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν χρηματοδοτούνταν από επενδυτή ο ΠΑΟΚ. Έχει μεγάλη διαφορά όμως το να λέμε εταιρεία λαϊκής βάσης, διότι στην εταιρεία λαϊκής βάσης συνδιαμορφώνει. Ουσιαστικά σε πολλές αποφάσεις συνδιαμόρφωσε. Ναι. Υπήρχε σύνδεση οπαδών διοίκησης τότε. Ωραία. Δεν ήταν εκτός. Ουσιαστικά οι οπαδοί δώσαν τη διοίκηση στο Σαγοράκι. Εντάξει, αυτό έγινε. Άρα λοιπόν σε εκείνο το μοντέλο που θα μπορούσε κάλλιστα λόγω πίεσης χρόνου
κτλ. Κτλ. Και ανάγκης για άμεση ρευστότητα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα πιο ακραίο αφήγημα. Ο ΠΑΟΚ δεν χρησιμοποίησε κανένα ακραίο αφήγημα τότε, πήγε καθαρά ποδοσφαιρικά. Εντάξει, και ουσιαστικά δημιούργησε τις βάσεις για να εμφανιστεί ο επενδυτής. Τότε ο ΠΑΟΚ εκδήλωσε μια δυναμική στη σύγχρονη ιστορία του που έπεισε τον επενδυτή να εμπλακεί. Εντάξει, άρα ο λαϊκισμός καλός χρυσός, αλλά σε βάθος χρόνου όχι αποδοτικός. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και θα πρέπει ο κόσμος να την καταλαβαίνει. Πάντα ο ορθότερος δρόμος να κινηθείς είναι ο ρεαλιστικός. Παιδιά, αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, αν εμένα το καλοκαίρι μου βγαίνει ο ΠΑΟΚ και μου έλεγε «Παιδιά, πήκαμε 40 που το ξέρω ότι είναι έτσι, γιατί έχω τριβεί. Αλλά εγώ δεν είμαι με το κοινό, ούτε είμαι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να γυρίσω να πω ότι παιδιά έτσι γίνεται το πράγμα και να θεωρηθεί ότι το λέει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να βγει να πει «Παιδιά, μαζευόμαστε». Γιατί πήκαμε 40 εκατομμύρια μέσα. Γιατί θέλουμε να κάνουμε γήπεδο, γιατί έχουμε μια εχθρική κυβέρνηση απέναντί μας. Ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει πάλι στα δικαστήρια με την υπόθεση της Ξάνθης που θα έρθει σε κάποια φάση. Βάζεις το χέρι σου στη φωτιά εσύ ότι εγώ θα επενδύσω 50 εκατομμύρια, ξέρω εγώ να πάρω το πρωτάθλημα και αυτοί δεν μου πάρουν πάλι 7 βαθμούς. Αν μου τα πεις εμένα έτσι, θα σου πω: «Οκ, okay, κάλμα ένα χρόνο να δούμε τι γίνεται με αυτούς». Γιατί μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία με έριξε την ώρα που ξεκινούσε αγώνας. Από τη στιγμή όμως που... Ναι, αν το πήγαινε έτσι ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει από τη στιγμή. Ναι, όχι, υπάρχει από τη στιγμή. ΠΑΟΚ. Γιατί δεν το κάνει, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι απλό. Γιατί, ρε φίλε, η μάζα μπορεί να κατανοήσει. Γιατί δεν το κάνει. Γιατί όμως, γιατί. Δεν το κάνει. Ξέρω γιατί δεν το κάνει. Μήπως γιατί. Δεν καταλάβει ποτέ γιατί δεν το κάνει. Ναι, μήπως γιατί αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά το θέμα της αντιμετώπισης. Θα σου πω την αδυναμία του οργανισμού ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ναι. Θεωρεί ότι η μάζα. Ωραία. Είναι αυτοί που ξερογλύφονται στα Instagram και στα Facebook. Που για μένα είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος από το πραγματικό. Είναι αυτό που λέω, εδώ να με ακούνε οι επικοινωνιολόγοι όλου του πλανήτη, αυτό που έχω φέρει ως έννοια πλέον στην μηντιακή σφαίρα, η δικτακτορία των caps lock. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι? Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτοί που γράφουν με κεφαλαία, που φωνάζουν και δημιουργούν μία ατμόσφαιρα μέσα στα social media, η οποία... Δεν έχει σχέση με την πραγματική, ρε. Όχι. Αν τον πάω ξύτου ξυγητή... Δεν έχει σχέση με την πραγματική τους υπόσταση. Δηλαδή, διαζώσεις αποκλείεται να διατυπώσουν σε μία αντιπαράθεση τέτοιες απόψεις με αυτό το πνεύμα. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή η ηγεσία του είναι απομακρυσμένη, επειδή ο Γιώργης που έχει βγει μπροστά τώρα, που δεν είναι κακό παιδί σε καμία των περιπτώσεων, εντάξει. Απλά τα ερίσματα που έχει, το κλίμα που εισπράττει, είναι από τους καφροκάκηδες. Από τους followers, δηλαδή μπορείς να ασκήσεις διοίκηση μόνο μέσω της ψηφιακής αντίληψης που έχεις στα πράγματα. Και όμως, φίλε, αυτό συμβαίνει. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ αυτό καταλαβαίνω από τη στιγμή που βλέπω έναν ΠΑΟΚ που ενώ έχει επιχειρήματα. Τι θα μου πεις, ρε Σταύρο, τι να κάνω τώρα επένδυση με αυτού στην κυβέρνηση? Δεν βλέπεις τι κάνουνε? Τι θα σου πω εγώ? Όχι, κάνε. Θα σου πω, εντάξει, κάλμα. Θα σου το πω. Δηλαδή, εσύ ζητάς να αντιπαρατεθεί Φερρυππίνη στην υπάρχουσα πολιτική εξουσία? Όσο να υπάρχουν σε πολιτική εξουσία. Όταν είσαι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όταν είσαι επιχειρηματίας και ανά πάσα στιγμή. Ερωτηματικό. Ναι, ανά πάσα στιγμή οι δουλειές σου μεταβάλλονται. Να το πεις με έναν τρόπο τέτοιο που να καταλάβει το κοινό ότι έχεις μια αμφιβολία για τη στάση του. Ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι υπάλληλοι του άλλου. Όταν έχουμε καπιταλισμό. Το έχει πει ο ΠΑΟΚ επίσημα, εντάξει. Όταν έχουμε καπιταλισμό, τα συμφέροντα ενός. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει πει ότι ο Αβγενάκης είναι υπάλληλος του Ολυμπιακού Δημοσίου με τον Μάκη τον Τεγκάτση. Στην εκπομπή του και στη συνέντευξη του Κυριακού Θωμαίδη. Υπάλληλος, χρησιμοποίησε τη λέξη. Mm-hmm. Ωραία. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ το θεωρεί αυτό. Το κοινό ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ το θεωρεί αυτό. Ωραία. Το κοινό ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει γήπεδο. Το κοινό ξέρει ότι μπήκε 40 εκατομμύρια μέσα. Δεν είναι δύσκολο λοιπόν να αναπτύξει μια επιχειρηματολογία ότι το πάμε λίγο αλλιώς, δημιουργούμε χώρο για να γίνει επένδυση στο timing. Εύκολο είναι. Με τις αστοχίες που θα γίνουν, εννοείται.
Όταν έχει μάθει να δίνει 1,5 εκατομμύριο σε παίκτη για να βρει το επίπεδο που θέλει και ξαφνικά κυνηγά να βρει παίκτη με 500 χιλιάρικα, λογικά θα έχει πάει και στοιχεία. Λογικό. Εάν στείλει τότε, πώς το λένε, PM σε όλο τον κόσμο. Έχει βάλει μια χορηγούμενη. Επειδή ξεκινήσαμε λοιπόν το κομμάτι της αντιμετώπισης, ξεκινώντας από το, αυτό που είπε ο άνθρωπος που ανέλαβε τον Ηράκλη. Ωραία. Για μένα αυτό είναι ο λάθος δρόμος. Ξεκάθαρα. Για μένα το πεσαλίκι είναι ο πιο ωραίος τρόπος για να παραγωτήσεις. Στα ίσα. Δεν μπορείς να τα πεις όλα. Το δέχομαι. Υπάρχουν τρόποι να τα πεις. Έμεσα. Να λάβει το κοινό ο πυρήνας σου, ο οποίος νιώθει, δεν είναι βόδι που γράφει κεφαλαία. Ωραία. Να καταλάβει ο πυρήνας σου ότι συμβαίνει αυτό και θα είμαστε λίγο μουλοχτοί. Ότι θα δημιουργήσουμε υπεραξία. Ότι ο άξονας ο βασικός είναι ευκαιρία να ασχοληθούμε με το οικονομικό. Για να ισορροπήσουμε την κατάσταση. Ότι είναι ευκαιρία, ωραία, να βγάλουμε 5 παιδιά από την Ακαδημία. Ότι τέλος πάντων, ότι με αυτά τα δεδομένα θα είχαμε λεφτά σε κουβά χωρίς πάτο. Βαρέλι χωρίς πάτο, κουβά. Πώς μπορείς να κουβάσεις. Ναι. Αυτά δεν είναι δύσκολα να υποθούν. Πανεύκολα είναι. Για μένα, στο δικό μου το μυαλό. Εγώ, σαν άνθρωπος επικοινωνίας, μπορώ να το υποστηρίξω αυτό. Και να δώσω δίκαιο σε αυτόν που το επιλέγει. Γραμμές δεν βγάλαμε. Δεν πήρε κανένας. Γιατί? Γιατί... Ακούνε αποσβολωμένη την υψίστου επίπεδου ποδοσφαιρική ανάλυση και ταυτόχρονα με κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά. Κατάλαβες, γι' αυτό. Πού θα τα ακούσετε αυτά, ρε? Μόνο εδώ. Πες τώρα, αλλά ξέρεις πώς γυρνάει. Πες να πούμε, μετά ετοιμάζεται Βραζιλιάνος παιχταρά. Βραζιλιάνο παιχταρά παίρνει ο ΠΑΟΚ. Να δεις πώς θα... Τα καράκιος λύκια τώρα. Ναι, να δεις πώς θα αλλάξει. Θυμάμαι που ήμουν πιτσιρικάς και δεν τσιμπούσα. Μπορεί να είχα την αρρώστια να φύγω από το χωραργό, να πάω, ξέρω εγώ, στην Ομόνια ή στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, να πάρω σπορ του Βορρά. Αλλά το έκανα για να συνδεθώ με την ομάδα, γιατί δεν είχα άλλον. Στη γειτονιά μου. Είχα το Δημήτρη που βγαίνει που και που και αυτός έμενε από την άλλη μεριά του χωραργού. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να μην μιλήσω με παόξι, ξέρω εγώ, 2 μήνες. Άμα δεν είχε κανένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, ενδιάμεσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά ίσως όμως αυτά βλέπει, σου λέω, ας πούμε. Μπορεί η εκάστοτε διοίκηση ομάδας ότι εν τέλει στην πραγματικότητα είναι τον... λάθος. Δες το παράδειγμα σήμερα που έχουμε ανοίξει γενικότερα, όπως είπα πριν, μια συνολική ποδοσφαιρική κουβέντα και σε επίπεδο management και. Θα μπορούσε να είναι ένα workshop αυτό, θα μπορούσε να είναι μια διάλεξη, μια ημερίδα. Δες ότι αυτό το πράγμα ενδεχομένως δεν ενδιαφέρει τον άλλο να ασχοληθεί με το κομμάτι της προβολής, της παρουσίασης, της άσκησης διοίκησης. Θέλει, ρε παιδί μου, πιο απτά. Θέλει τον Μπεκταρά, θέλει την ίντριγκα, θέλει τον αυτή μας κάψα, μας κάνανε. Το θέλει, αυτό το πράγμα το θέλει. Ένα μικρό κομμάτι και εγώ είμαι, μαζί σου σε αυτό. Και εγώ το πιστεύω ότι δεν το θέλει. Δεν το θέλει πλέον το ποδοσφαιρικό κοινό. Ωραία. Εγώ δεν έχω αυτή την πολιτική. Ποτέ δεν την είχα. Γιατί είμαι σε όλα τα top μέσα? Γιατί κάποιοι με διαβάζουν. Πολύ. Διαβάζουν. Αλλά είσαι και έντονος χαρακτήρας και ντριγκάρης μέσα από τις... Ναι, άλλο αυτό. Αλλά ασχολούμαι. Μη ψύχρεμες τοποθετήσεις σου. Εντάξει, στα πράγματα. Όλες οι τοποθετήσεις μου ψύχρεμες είναι. Μπορεί να είναι αιρετικές. Αλλά όσα νεύρα και να έχω, πάντα ψύχρεμα λειτουργώ. Θα σου το πω μόνο σου, αυτό 11 και 28 έπτα. Δεκάτο. πάρτε τηλέφωνο ένας να δούμε σε πόσα δευτερόλεπτα μπορεί ο Σταύρος ο Κόλκας να εκραγεί. Εσύ, άλλο τώρα να εκραγώ. Τέλος πάντων, γιατί κάποιοι θα έχουν μια αντιπαράθεση που κάποιος θα με μειώνει ή θα κάνει. Εμένα αυτό είναι το θέμα μου. Δηλαδή να βγαίνει ο άλλος και να λέει εσύ Κόλκα έτσι αλλιώς. Δηλαδή, στο τέτα τέτ δεν μπορεί να μου πει τίποτα, γιατί εγώ έχω επιχειρήματα για τα πάντα. Πολλοί εκμεταλλεύονται με εμάς το γεγονός ότι δεν μπορούμε να πούμε δημοσία στους πράγματα, γιατί θα βγάλουμε τελάλι το κλαμπ. Το κλαμπ το οποίο μπορεί να λειτουργεί για κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, δεν θέλει να τα λέει. Εντάξει. Μην εκμεταλλεύεσαι το γεγονός ότι εσύ μπορείς να πεις ότι γουστάρεις και εγώ δεν μπορώ. Γιατί άλλο να το λέω εγώ και άλλο να το λες εσύ. Καταλαβες. Εμένα αυτό είναι που με εκνευρίζει.
Μην με μειώνεις. Έχω μια πορεία 22 χρόνια στη δημοσιογραφία. Όταν ξεκίνησα, μονόστιλο έπαιζες. Ο πρώτος που γράψα blog είμαι. Σε μεγάλο αθλητικό πόρταλ. Κάτσε, δηλαδή, κάναμε και 5 πράγματα. Σε εφημερίδες που ήμασταν, εντάξει, έπαιζε πανελλαδικά πρώτο σύνοδο ΠΑΟΚ 15 φορές το χρόνο. Που δεν έπαιζε μισή άλλη φορά. Στην Εξέδρα, π.χ., ήταν το πιο ΠΑΟΚ πανελλαδικό έντυπο. Και αυτό το κατάφερα εγώ. Γιατί ήξερα να πουλήσω ΠΑΟΚ. Εντάξει, δηλαδή, έχουμε πετύχει πράγματα τα οποία κάποιος δεν τα βάζει κάτω και σε μειώνει όλη την ώρα. Όχι, ρε φίλε, έχω κάνει εγώ πράγματα για την ομάδα. Έχω κάνει και λάθη ή έχω κάνει και λάθη, αλλά ποτέ από πρόθεση. Κατάλαβες. Ωραία. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να μου μιλάει με αγένεια. Εμένα αυτό με τρελαίνει. Πες ό,τι θέλεις, μην μου μιλάς με αγένεια. Έχω μια πορεία. Σε κάνω τραγούδι. Έχω μια πορεία. Έχω βγάλει 25-30 παιδιά στη δημοσιογραφία. Που είναι ένα επίπεδο πολύ καλό. Δηλαδή με λίγα λόγια. Δηλαδή όπου και να κοιτάξω, βλέπω ένα παιδί μου. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος... Πατέρα! Πατέρα, μπαμπά σας! 45, δεν είμαι 60. Ωραία. 45, δεν είμαι 60. Εντάξει. Άρα λοιπόν, όταν θα μιλάει κάποιος μαζί μου, να μιλάει όμορφα. Να διαφωνούμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορεί να έχει και δίκιο ο άλλος, να το έχω δει εγώ λάθος. Κανένα πρόβλημα. Σεβασμός όμως. Εκεί νευριάζω. Ωραία. Εκεί ξεφεύγω και φεύγει το πινελίκι και μας κάνουν μπλοκ όλη την ώρα. Αυτά. Πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας, να επιστρέψουμε εδώ με την κουβέντα ουσίας, θεωρώ, στο να τοποθετούνται και άλλα πράγματα μέσα στην γενικότερη αθλητική ζωή, γιατί είναι και οικονομία, είναι και κοινωνία, είναι πολλά πράγματα ο αθλητισμός. Δεν είναι μόνο ίντριγκα, αντιπαράθεση και σε τρίξα. Ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στον επαγγελματία η Virt Ellas, με έντονη παρουσία 39 ετών στην ελληνική αγορά και συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της, άνοιξε νέο κατάστημα στη Βιπέ Σύνδου. Οι άνθρωποι της σας περιμένουν με ιδιαίτερη χαρά να σας εξυπηρετήσουν και να σας ενημερώσουν για την μεγάλη γκάμα προϊόντων που έρχεται να καλύψει κάθε σας ανάγκη. Εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά, μπαταρίας, αέρα, χημικά, τεχνικά προϊόντα, κόλληση και στεγανοποίηση υλικών, βίδες και βίσματα. Και η αναδόμα μαζί μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Τώρα είναι κατάλληλη περίοδος για ανακαίνιση δεδομένου το χειμώνα. Είτε υπάρξει lockdown είτε όχι, θα ξαναμείνουμε σπίτι για την προστασία τη δική μας και των ανθρώπων που αγαπάμε. Η εταιρεία ανακαινήσεων που θα επιλέξουμε πρέπει να τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας. Η αναδόμα στακέται με σοβαρότητα απέναντι στο θέμα του κορονοϊού και παίρνει αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των πελατών της, με διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία σας. Τακτικά τεστ στο προσωπικό της εταιρείας, σταθμή αντισηψίας χεριών στο χώρο εργασίας, στήριση αποστάσεων. Όλο το προσωπικό λαμβάνει ατομικά μέτρα προστασίας τόσο στα γραφεία όσο και στα εργοτάξια. Καθημερινή θερμομέτρηση όλου του προσωπικού. Απολύμανση της οικίας σας μετά την ανακαίνιση για ανακαινήσεις άνω των 5.000 ευρώ. Τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε εδώ με το ψυχιατρίο μας. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ψυχιατρίο με εξέλιξη όσον αφορά την δίκη της Χρυσής Αυγής. Και την Νέα Τούμπα. Και την Νέα Τούμπα μαζί. Yeah. Ένοχοι κατηγορούμενοι για τις επιθέσεις στο ΠΑΜΕ και τους Αιγύπτιους ψαράδες. Ένοχος ο Ρουπακιάς για τον φόνο του Παύλου Φίσα. Για συνέργεια και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι πλην ενός ή δύο, όσο βλέπουμε εδώ τώρα τα νέα, για να δούμε λίγο και το τι λένε. Ρουπακιάς για τη δολοφονία του Φίσα. Ναι, και ένοχοι για τις υπόλοιπες, γιατί όπως είπαμε σήμερα δεν είναι μόνο η δίκη για τον Παύλο Φίσα, ουσιαστικά... Το θέμα είναι πώς θα συνδεθεί με το κόμμα. Ναι, προς τα εκεί οδεύει. Ναι, καλά, περίμενε. Ναι, διότι δεν μπορεί, όταν έχεις μια συνολική παραδοχή ενοχής, δεν μπορεί να το απομονώσει και να πεις ότι λειτουργήσανε αυτοβούλως. Καλά, 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 καλά. Έγκυται στα όρια, ας πούμε, της εγκληματικής οργάνωσης. Για να δούμε λίγο τι λένε στο Sky. Θες να βάλουμε λίγο... Περίμενε λίγο, έλα, δώσω το θέμα της Τούμπας. Πες το θέμα της Τούμπας, άιντε. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ήταν να εξετάσει και εξέτασε τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ειδικού χωρικού σχεδίου για τον νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ο έλεγχος έγινε και το ΚΑΣ άναψε πράσινο. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη.
δίνοντας την έγκρισή του στη μελέτη, όπως είχε κάνει νωρίτερα το καλοκαίρι η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Είναι σημαντική εξέλιξη, γιατί είναι τεράστιος Σκόπελος συγκεκριμένος. Ήταν ουσιαστικά αυτό που φοβόμασταν περισσότερο ότι μπορεί να κολλήσει. Να διευκρινιστεί ότι πλέον το ειδικό χωρικό σχέδιο και όσα γίνονται κατά τη διάρκεια της διαβούλευσής του, λύνονται όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα. Και το έργο στη συνέχεια δεν μπορεί να σταματήσει. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για το γήπεδο της Τούμπας. Μπες τώρα. Mm-hmm. Βλέπω εδώ και συνεχόμενη ροή μέσα από τα ειδησογραφικά για την υπόθεση των Αιγυπτίων αλλιεργατών ένοχοι και οι 5 κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ανθρωποκτονία προπρόθεση αποδόθηκε στο Ρουπακιά, ένοχος, παράνομη οπλοκατοχή, οπλοφορία, οπλοχρησία, ένοχος. Η πρόεδρος δεν έχει απαγγείλει ακόμη κατηγορίες για την πράξη εγκληματικής οργάνωσης, που είναι το σημαντικότερο διακύβημα της σημερινής ημέρας. Ακριβώς γι' αυτό σου λέω, ναι. Κρατάω, φυσικά κρατάω, δεν το συζητάμε. Υπάρχει μεγάλη αγωνία για το τι θα συμβεί στην προκειμένη περίπτωση. Θα δούμε πώς θα. Αλλά νομίζω μέχρι και τις 12 θα έχουμε εικόνα. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54-2-22 λέει εδώ φίλος μας ο 766. Εκπομπή σας ανέβηκε επίπεδο, άρχισα να μην καταλαβαίνω λέξη. Εντάξει, να αρχίσουμε τα σελέω με λες, για να μιλάμε έτσι ένα κοινό κώδικα. Τι θα γίνει με το γήπεδο, τι λες? Θα χτιστεί γήπεδο, τι να γίνει? Θα χτιστεί πότε όμως, λες θα μπει? Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει το 2026, δηλαδή 100 χρόνια μετά την ίδρυσή του. Α, έχει μέλλον δηλαδή, υπόθεση, δεν είναι ότι... Κοίτα, αυτός είναι ο στόχος ο πιο ακραίος. Mm-hmm. Δηλαδή είναι το maximum. Τώρα αν τα καταφέρει νωρίτερα, καλώς να ορίσει. Ναι, δεν θα μπούμε τώρα σε διαδικασία άδωνη. Μπαίνουν μπουλντόζερ στο ελληνικό και χτίζουμε, γκρεμίζουμε και κάνουμε και ράνουμε. Έχει δρόμο. Εντάξει, δηλαδή μετά την επόμενη σεζόν σίγουρα. Mm-hmm. Εντάξει, θέλει 18 με 24 μήνες για να γίνει. Εντάξει, βάλε και Ελλάδα είσαι, κάν τους 28 τους μήνες. 28 πόσα χρόνια είναι? 2,5 χρόνια ξέρω εγώ. Mm-hmm. Φτάσαμε αισίως στο 24. Μαζί με το μετρό Θεσσαλονίκης θα... Ας το μετρό, το μετρό δεν θα γίνει ποτέ. Είπαμε, είμαστε υπέρ της οργάνωσης, δεν θέλουμε μετρό, πάρετε το μετροπόδικα στο νέτσι σας. Mm-hmm. Ναι, αυτός είναι, αυτή είναι η τέτοια που... η οργάνωση που θα κάνουμε. Τώρα μόλις βρω λίγο χρόνο. γιατί είχε πει, θυμάμαι τότε ο... Ποιος το είχε πει, ο Ζουράρης, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα, ότι θα γίνει και το μετρό. Αλλά εν τέλει διαψεύστηκε. Νομίζω ότι είναι ένας άχαρος διαγωνισμός να βάζεις το μετρό με κάτι άλλο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, θα χορεύουν break dance εξωγήινοι στο Λευκό Πύργο ή θα γίνει πρώτα το μετρό? Ναι, ναι. Το πρώτο θα γίνει. Δεν το βάζω στοιχηματικές με τίποτα. Ναι, ή όπως δεν υπάρχει αυτή η έκφραση που λέγανε μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος ή το άλλο μέχρι να σβήσει ο ήλιος και τα λοιπά. Πλέον θα αντικατασταθεί με το μέχρι να γίνει το μετρό Θεσσαλονίκης. Ναι. Προκειμένο. Εντάξει. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. Για να βάλουμε και λίγο σκάι να δούμε τι λένε εκεί οι άνθρωποι. Διανοήθηκαν να ανατρέψουν τον ίδιο τον κοινοβουλευτισμό, το πολίτευμά μας, τη δημοκρατία δηλαδή. Έχει τον Τατσόπουλο τώρα. Δεν είναι... Γιατί υπάρχει και άμεση ανταπόκριση μέσα με την αίθουσα του δικαστηρίου. Γι' αυτό, αλλά προς το παρόν υπάρχει ανάλυση. Take the power back. Κατάλα, τι άλλο μας απέμεινε από το αθλητικό γίγνεσθε? Ο Άρης είχε κάνει μεταγραφές. Mm-hmm, δεν τα λέτε όμως. Πώς δεν τα λέμε, μια χαρά τα λέμε. Έχει κάνει μεταγραφές, το πώς και το γιατί είναι δευτερεύουσα σημασίας, γιατί βλέπουμε ότι έχει κάνει ένα ρόστερ το οποίο, αν μη τι άλλο, του διασφαλίζει την τετράδα, έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Και αν συνεχίσει να κερδίζει, ξέρεις, δεν είναι και δύσκολο να πιστέψει μια ομάδα σε αυτό που παίζει και να πάρει φόρα. Α, ξέρω εγώ, με τον Παναθηναϊκό ήταν τυχερό στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, αλλά το αποτέλεσμα έγραψε. Πόσα διπλά έχει ο Άρης με στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό?
Είναι και ιδιόμορφη κατάσταση. Δεν υπάρχει κόσμος. Άρα μπορεί πιο εύκολα να υποστηρίξει ένα πλάνο σε μια έδρα που και εκεί είναι άδεια. Άρα λοιπόν έχει ενδιαφέρον να δούμε μέχρι πού θα πάει ο Άρης. Έχει το ενδιαφέρον του και βέβαια πώς θα μπολιαστούν οι καινούργοι. Έχει γίνει πολύ πιο ακριβή ομάδα, είναι η αλήθεια, αλλά βλέποντας και κάνοντας. Το βασικό του πρόβλημα, ένοχοι Μιχαλολιάκος και Κασιδιάρης για οπλοκατοχή. Ναι, δεν έχει να κάνει με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, το συγκεκριμένο, εντάξει, είναι μια άσχετη. Και βλέπουμε μια αλλαγή στην... αλλαγή στην κατηγορία για την υπόθεση του ΠΑΜΕ. Τι εννοείς? Ένοχη για απόπειρα σωματικής βλάβης και όχι απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι πέντε κατηγορουμένοι. Είδες. Σε αυτήν, ναι. Για τη δολοφονία Φίσα ένοχη περισσότερη. Αθώοι λόγω αφιβολιών Τσακανίκας, Τσόρβας, Νίκος και Αθανάσιος. Ένοχη Καλαρίτης, ένοχος κτλ. Μάλιστα. Έλεγα λοιπόν ότι ο Άρης εδώ που είχε να αντιμετωπίσει περισσότερο είναι η έλλειψη center for, δηλαδή του Σόλου Λόπεζ εμένα δεν μ' αρέσει. Α, δούμε τώρα αν αλλάξει κάτι, αν βρει ρυθμό ή αν βρει ψυχολογία, δεν το ξέρω. Από πίσω του πάντως, μια χαρά είναι αυτή που έχει. Είναι αρκετά γεμάτος, παρότι έφυγε το Φιβαζίδης. Που βέβαια στο ποδόσφαιρο, ποτέ μη μειώνεις μια σταθερά. Δηλαδή, π.χ. ο Μουρκ μπορεί να είναι καλύτερος παίκτης. Ναι, το έλεγε σε τον Πέλκα, ότι δεν μπορεί να. Ναι. Μπορεί να είναι καλύτερος του Πέλκα σαν παίκτης, αλλά μέχρι να πει στο περιβάλλον, να δώσει αυτά που θέλει ο Δημήτρης, ωραία, να έχει την επίδραση μέσα στα αποδυτήρια. Γιατί έχουν όλη την αίσθηση, και είναι λίγο αστείο για μας που ξέρουμε την ομάδα, ότι ο Πέλκα ήταν στα αποδυτήρια ένα γατί, ένα ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να ήταν και ο πιο επιδραστικός παίκτης του ΠΑΟΚ με στα αποδυτήρια αυτή τη στιγμή. Ένοχα τα πολιτικά στελέχη της Χρυσής Αυγής για εγκληματική οργάνωση. Για να συνδεθούμε, μόλις τώρα βγήκε από το Sky. Ένα λεπτό. Ναι. Έλα, Ιωάννα. Για διεύθυνση, από τα πολιτικά στελέχη είναι 11 συνολικά άτομα. 11 συνολικά άτομα. Αλλά οι υπόλοιποι είναι για απλή ένταξη. Σε εγκληματική οργάνωση. Ναι. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς. Όλα τα πολιτικά στελέχη είναι ένοχοι. Ναι. Και 7 έχουν επιβαρυντική περίπτωση. Όχι απλώς εγκληματική οργάνωση, αλλά διεύθυνση. Για τη διεύθυνση. Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός, Παπάς, Γερμενής. Ναι, ακούμε το... Και δύο ακόμη, τους οποίους δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ακούω, ποιο είναι το σημαντικό αυτό. Ναι. Ότι άλλο είναι αυτοί που είναι απλά ένταξη και άλλο είναι αυτοί που είναι διεύθυνση. Διεύθυνση. Σωστά. Αυτοί που είναι διεύθυνση, ο κίνδυνος να πάνε μέσα είναι πολύ μεγάλος. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να... Ναι. Για να την καταλάβουμε. Πες την πάλι, Ιωάννα. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως, ακούμε προσεκτικά. Πολιτικά στελέχη όλοι ένοχοι για εγκληματική οργάνωση. Και οι 18. Μάλιστα. Από αυτούς οι 7, όχι απλώς εγκληματική οργάνωση, αλλά τη διευθύνανε την εγκληματική οργάνωση. Μιχαλολιάκος, Παπάς, Κασιδιάρης, Λαγός και κάποιοι άλλοι, τώρα δεν έχω χαρτί μπροστά μου. Μάλιστα, μάλιστα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει αυτό, Σταύρο. Αντιλαμβανόμαστε. Ότι ένα κοινοβουλευτικό κόμμα με τη συνδρομή μεγάλου πλήθους του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στην κεντρική πολιτική σκηνή ουσιαστικά ήταν εγκληματική οργάνωση. Αναγνωρίζεται δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό. Λάβανε κρατικές επιχορηγήσεις, λάβανε προστασία, λάβανε πολλά πράγματα. Μηντιακή αβάντα. Αυτό.
Ιστορική απόφαση. Ιστορική όπως γράφουν, ναι. Σημαντική εξέλιξη. Ναι. Εντάξει. Να καταλαβαίνει και το κοινό που παρασύρεται. 450.000. Ναι, το κοινό που έλεγε ότι να τουλάχιστον θα δίνουν κάποιους, θα κάνουν οι άλλοι, τους είδαμε. Αν δεν δίνεις κάποιον, πάρ' την παρέα σου και δίνε το, να μην τους καβάζεις. Όχι μόνο αυτό, η απαξίωση, η πλήρης απαξίωση του όλοι το ίδιο είναι. Ναι, ναι, ναι. Οδήγησε σε ακριβώς αυτή την στιγμή. Και ήρθε αυτό το περιστατικό, της δολοφονίας και κινητοποίησε την όλη κατάσταση. Έπρεπε δηλαδή να χαθεί ανθρώπινη ζωή. Να χαθεί ανθρώπινη ζωή και να βγει μπροστά. Έλληνα, αν ήταν ξένος ο Παύλος Φίσας, δεν θα υπήρχε αυτή η κινητοποίηση. Ναι, και πρόσεξέ με. Και βγήκε μπροστά μία μάνα για να κινήσει τις διαδικασίες. Γιατί χωρίς τη Μάγδα Φίσα δεν νομίζω να είχαμε αυτή την ένταση και αυτή την πίεση προς τις δικαστικές αρχές. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, εντάξει. Μάλιστα. Καλά, τι να πω, ποτέ ξανά, όχι, μπορούμε να λύνουμε τις διαφορές μας δημοκρατικότατα και όχι να σπαζόμαστε ιδεολογίες που έχουν στο παρελθόν όχι απλά καταστρέψει τη χώρα, δηλαδή ο ναζισμός και ο φασισμός. Η χώρα μας τον έχει υποστεί με τις χειρότερες συνέπειες και έκανε να ορθοποδήσει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεκαετίες. Ναι, αλλά να λέμε και τα άλλα, ότι η χώρα μας ήταν αυτή, ωραία, που υποστήριξε όσο καμία άλλη τους δοσύλλογους. Δεν υπήρξε από κατάσταση της δικαιοσύνης αυτή για την οποία συζητάμε. Άρα λοιπόν, το τι υποβόσκει στη χώρα που δημιούργησε, που εμφάνισε δημοκρατία στον πλανήτη, ωραία, είναι γνωστό και το κρύβουμε. Εντάξει, το ότι οι δοσύλλογοι δεν την πλέρωσαν, σε αντίθεση με όλες τις άλλες χώρες, και όχι μόνο δεν την πλέρωσαν, γίναν και σημαντικοί παράγοντες του τόπου, ωραία, σημαίνει ότι στην κοινωνία μας υποβόσκει αυτό το στοιχείο, το οποίο εκτινάχθηκε, ωραία, όταν δημιουργήθηκαν οι συνθήκες και αυτοί εδώ οι τύποι μπήκαν στη Βουλή. Εντάξει, να λέμε τα κουσούρια της κοινωνίας μας. Όχι να θυμόμαστε ότι εμείς ανακαλύψαμε δημοκρατία, ναι, μόνο. Η κοινωνία δεν πρέπει να απαξιώνει συλλήβδην τους θεσμούς και τις καταστάσεις με το όλη αλλά αυτή τη γενίκευση. Δεν πρέπει να απαξιώνονται, αλλά από εκεί και πέρα. Εννοείται. Μα από εκεί ξεκινάει. Ναι. Ξεκινάει από, από τους ίδιους τους θεσμούς, οι οποίοι δεν ασκούν τη λειτουργία τους όπως θα έπρεπε. Είναι διαστρεβλωμένοι. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και η κοινωνία να έχει μια πιο κριτική ματιά. Να έχει ένα φίλτρο, φίλε, και να ξέρει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Ναι. Με σλόγγαν του τύπου στη Χούντα κοιμόμασταν με τις πόρτες ανοιχτές. Εντάξει, δεν πας πουθενά. Στη Χούντα είχες Χούντα ζών. Άνθρωποι βασανίστηκαν, δεν είχαν τα νησιά. Οικογένειες καταστράφηκαν και ετσέτερα, Άνθρωποι σκοτώθηκαν. Αφισβητούν τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Και γενικά, μεγάλη αφισβήτηση. Η φτώχεια φέρνει, η φτώχεια και η ανέχεια φέρνει αυτού του είδους, ιστορικά, την επικράτηση αυτού του είδους της ιδεολογίας. Όχι μόνο στην Ελλάδα, το έχουμε δει και το 40 και πιο πριν το 40 στη Γερμανία. Έτσι αναδείχθηκε το ναζιστικό κόμμα. Βρήκε έρισμα, βρήκε πάτημα. Δεν ήρθε από μόνος του ο Χίτλερ και είπε «Τι ωραία και καλά», δεν έκανε χούντα και πραξικόπημα. Μέσω εκλογών ανελήφθη στην εξουσία. Ακριβώς. Όταν πήγε να κάνει πραξικόπημα, τον πετσοκόψαν στα δευτερόλεπτα. Ακριβώς. Τέλος πάντων, αυτά για να κλείσουμε και το θέμα της Χρυσής Αυγής. Είχε την εξέλιξη που πρέπει, δεν ξέρω τι θα γίνει σε δεύτερο βαθμό τώρα. Ναι, τώρα περιμένουμε να δούμε τις ποινές. Απλά η ενοχή για διεύθυνση, όπως ανέφερε και η δημοσιογράφος του Sky, αυξάνει τις πιθανότητες για εγκλεισμό μέσα στην φυλακή. Εντάξει, είναι σκληρά. Αγόρια θα αντέξουν, πιστεύω. Δεν θα έχουν πρόβλημα. Εντάξει, αλλά δεν είναι ο κίνδυνος να μπουν φυλακή. Δεν είπα κανένας κίνδυνος, να μπουν φυλακή. Ναι. Μάλιστα. Ήμασταν παρόντες σε αυτή την ιστορική ημέρα. Ήμασταν στον αέρα γιατί φρόντισα να βγει την ώρα της. εγώ στον αέρα έχω βρεθεί στα σημαντικότερα γεγονότα. Ήμουνα και 8 παρά όταν έβγαινε λευκός καπνός από τη διαπραγμάτευση του 15. Είμαστε οι πρώτοι που μεταδώσαμε εκείνη την ωραία κολουτουμπίτσα. Ναι. Και σε άλλα πολλά που συνέβησαν. Στον τελικό του Τζιτζιπάξ, στο US Open. Εγώ
Εγώ ήμουν τότε που κερδίσαμε την Dream Team. Ναι, ήσουνα. Στούντιο. Στην Ιαπωνία, πού ήταν, Κίνα ή Ιαπωνία. Σαϊτάμα, ναι, στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία, ήμουν στούντιο, ναι. Το πίστευα αυτό που έβλεπα. Το πιστεύεις ότι αυτό το μπάτζετ το είδα, γιατί την προηγούμενη μέρα είχα γίνει σκουπίδι και δεν μπορείς να ξυπνήσω ποτέ. Νιδάρα, φίλε. Καλά, προφανώς δεν το έχω δει για αυτόν τον λόγο. Είναι το παιχνίδι της εθνικής ever. Ναι, ναι, ναι. Ever. Ούτε τελικός με την Σοβιετική Ένωση, ούτε το τρίποντο του Διαμαντίδη με τη Γαλλία, τίποτα. Δεν, όχι. Εκείνο είναι το τέλειο 40 λεπτό. Ναι, και δεν το είδα. Είδα το τελευταίο λεπτό. Κάπου εδώ θα δώσουμε τη σκυτάλη στην επόμενη εκπομπή, στην Τρόικα. Ακούστε το ανανεωμένο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Στηρίξτε. Έχεις 1 ευρώ. Ας σας πάρουν από εταιρεία μετρήσεων. Μήπως έχεις 1 ευρώ. Μήπως έχεις 1 ευρώ. Αυτά από εμάς. Δώστε τους χορηγούς μας, τους αγαπητούς χορηγούς μας. Βεβαίως. Την Τελάς και την Αναδομό. Ραντεβού αύριο από μένα στις 10. Από μένα είπε. Εντάξει, αύριο δεν έρχομαι. Η Αναδομό μαζί μας. Έχουμε καταλάβει ότι πλέον χρειαζόμαστε ένα σπίτι διαμορφωμένο κατάλληλα, έτσι ώστε να συλλέγουμε εμπειρίες και όχι πράγματα. Το σπίτι μας έγινε χώρος εργασίας, σχολείο, εστιατόριο και παιδότοπος. Η Αναδομό σχεδιάζει για εσάς χώρους που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και η οποία ανακαινίζει με τον πιο ασφαλή τρόπο. Τακτικά τεστ στο προσωπικό της εταιρείας, σταθμή αντισηψίας χεριών στο χώρο εργασίας, τήρηση αποστάσεων, όλο το προσωπικό λαμβάνει ατομικά μέτρα προστασίας τόσο στα γραφεία όσο και στα εργοτάξια. Καθημερινή θερμομέτρηση όλου του προσωπικού, απολύμανση οικείας σας με την ανακαίνιση. Ισχύει για ανακαινήσεις άνω των 5.000 ευρώ. Και η Virtelas είναι μαζί μας, ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στον επαγγελματία. Η Virtelas με τον παρουσία 39 ετών στην ελληνική αγορά και συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της, άνοιξε νέο κατάστημα στη Βιπέ Σύνδου. Οι άνθρωποι της σας περιμένουν με ιδιαίτερη χαρά να σας εξυπηρετήσουν και να σας ενημερώσουν για τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που έρχεται να καλύψει την κάθε σας ανάγκη. Μέσα ατομικής προστασίας, ένδυση, υπόδηση, γάντια, μάσκες, προϊόντα βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων κατασκευής δόμησης, προϊόντα κατασκευής ξύλου επιπλοπίας, προϊόντα αυτοκινήτου. Σιγά μη φοβηθώ λοιπόν. Αποχωρούμε. Θα ξαναλέμε αύριο στις 10.